Θυμόμαστε σήμερα την φοβερή προστασία της Παναγίας. Θυμόμαστε την παρουσία της Παναγίας το 1940. Μνημονεύουμε όλους εκείνους οι οποίοι έπεσαν στα πεδία των μαχών και αναφωνούμε το αιωνία η μνήμη, για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε το αγαθό της ελευθερίας. Αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος μας είναι η αγάπη μας στο Χριστό και η αγάπη μας στην πατρίδα. Αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα. Χρόνια πολλά. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και βουλευτής του νομού Καστοριάς, αποτείω φόρο τιμής σε αυτούς που έγραψαν την εποποιία της 28ης Οκτωβρίου το 1940. Αυτός ο άθλος που πραγματοποιήθηκε έμεινε στην ιστορία. Αυτοί που αγωνίστηκαν και έπεσαν ηρωικά διδάσκουν εμάς τους νεότερους. Και ο άθλος γράφτηκε τότε στα χιονισμένα, αιματοβαμμένα αλλά ευλογημένα βουνά της Πίνδου και της Βορείου Ηπείρου. Σήμερα, 79 χρόνια μετά, τα μηνύματα που στέλνουμε έχουν διπλό χαρακτήρα. Εμείς όλοι οι Έλληνες της Μητρόπολης του Ελληνισμού, που είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα, και της ελεύθερης Κύπρου, αλλά και ο απανταχού οικουμενικός Ελληνισμός, είτε οι ομογενείς μας που ζουν και διαπρέπουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είτε τα σκλαβωμένα μας αδέρφια στη Βόρειο Ήπειρο και την Κωνσταντινούπολη και οπουδήποτε αλλού, στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητος, ειρήνης και αγάπης και αλληλεγγύης με όλους τους γείτονές μας. Αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε να τους ενημερώσουμε και να τους δηλώσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιζόμαστε πάντοτε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθεροι. Σήμερα τιμούμε το ηρωικό όχι του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό, τον ναζισμό, την μυσαλλοδοξία και τον ολοκληρωτισμό. Παίρνουμε το παράδειγμα των αγωνιστών της πατρίδας μας που εναντιώθηκαν σε όλους εκείνους που θέλησαν να γράψουν μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με το παράδειγμά τους συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τη συμβίωσή τους, την φιλία και τη συνεργασία, την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω να σας χαρώ όσοι συμμετείχαν στη σημερινή παρέλαση και ιδιαίτερα τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου, η οποία για πρώτη φορά μετά από χρόνια έκανε το πρώτο βήμα, πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα πριν 79 χρόνια, οι πρόγονοί μας αντιστάθηκαν και αγωνιστήκαν ενάντια και στα προσωπικά τους δικαιώματα, το μεγαλύτερο δικαίωμα, την ελευθερία. Και πετύχανε κάτι το οποίο για εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο και πολύ άξιο, το ακατόρθωτο. Έτσι και εμείς σήμερα θεωρώ και πιστεύω ως εκπρόσωποι τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και του κοινοβουλίου θα πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι για να πετύχουμε το καλύτερο για την ελληνική κοινωνία αλλά και για την Καστοριά μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό απανταχού γης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές αναμφίβολα στην ιστορία του ελληνικού λαού. Αφήνει παράλληλα και μια πολύτιμη παρακαταθήκη αξιών όχι μόνο για τους απογόνους της γενιάς του 40 αλλά και για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά πρέπει να υποστηρίζουμε πόσο μάλλον σήμερα στις ιδιαίτερες στιγμές και δύσκολες στιγμές που ζει η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά!